Είμαι με καλά εδώ. Καλά είσαι. Γιατί δεν χτυπάει το φως. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύου ουράνιε παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πυρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εθέ και σκήνωσε μην, και καθάρισον ημάς από πάση χειλίου, και σώσον αγαθέ τα σπιά σημείου. Αμήν. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Λες στον συνάδελφό σου τον βαπτισμένο, άνοιξε λίγο, να δεις μία γραμμή, μία γραμμή. Δεν μπορεί ή δεν αδειάζει να λύσει. Αυτά ξέρει. Δεν μπορεί άλλο τον άλλο το άλλο. Δεν μπορεί ή δεν αδειάζει. Και είναι και αυτό που το λένε και οι πολλοί. Τα ξέρουμε όλα. Ξέρουμε όλα. Μάλιστα. Δεν έχουν και αυτοί, αλλά και εμείς ένα μεγάλο ποσοστό, συνειδητοποιήσει ότι όλη η δυστυχία βρίσκεται στην απουσία της μελέτης των γραφών. Άλλωστε το φωνάζει ο Χριστός με στις γραφές, ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Έξω από εμένα σκοτάδι. Σε ποιο από τα τέσσερα Ευαγγέλια αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η απουσία του Χριστού είναι σκοτάδι, δεν θυμάμαι, αλλά λέει χαρακτηριστικά ένας Ευαγγελιστής, ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα. Αληθώς. Και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, σε εκείνους που καθόντουσαν σε τόπο που βασίλευε το πηχτό σκοτάδι της αμαρτίας, δηλαδή ο θάνατος, φως ανέτειλε αυτής. Πήγε ο Χριστός εκεί και σημειώθηκε η Ανατολή των Ανατολών. Δεν υπάρχει άλλη Ανατολή από αυτή. Όσες Ανατολές και αν δούμε του ηλίου και άλλου κόσμου αστέρων, μία είναι Ανατολή. Η Ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης. Όπως ακριβώς φωνάζουμε, ψάλλουμε την ημέρα των Χριστουγέννων για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι όντως δυστυχία μας η απουσία της μελέτης της Γραφής. Δηλαδή, όταν ο Κύριος έρθει και κρίνει ζώντες και νεκρούς, όπως πιστεύουμε όλοι, και δικαστούμε. Βέβαια η απόφαση είναι εκδεδομένη από εδώ. Τελείωσε. Ή δεξιά πας ή αριστερά πας. Είναι η απόφαση παρμένη από εμάς τους ίδιους. Ο Θεός, ο Τριαδικός είναι ένας. Μία στάση έχει. Αγάπη είναι. Ή πας στην αγάπη και τη βλέπεις και βλέπεις το μεγαλείο της και έρχεσαι από αυτήν και φωνάζεις. Σε αγαπώ. Και ανάλογα με το πόσο φωνάζει η ψυχή σου, όχι το στόμα σου, τόσο και Θεό παίρνεις. Επαναλαμβάνω ότι είναι η στάση του Θεού του Τριαδικού μία.
εμείς με τη δική μας στάση ή καταδικαζόμαστε ή εντασσόμαστε σε εκείνους που είναι σε σωσμένοι, που είναι σε σωσμένοι. Θέλω, καλησπέρα, θέλω να το πω αυτό. Είναι από τα πρώτα έργα που έχουμε να κάνουμε εδώ στη γη που έχουμε έρθει. Μην νομίζουμε ότι είναι καθήκον από τα πιο μικρά, από τα πιο ελάχιστα, η μελέτη της Γραφής. Αφού μας το παραγγέλει ο ίδιος ο Χριστός, μελετάτε τα Γραφάς. Γιατί εκεί θα με βρείτε εμένα και θα δείτε και ποιο είναι το πρόσωπό μου. Μέσα από τις ίδιες γραφές. Στο δικαστήριο λοιπόν που αναμένει, που μας περιμένει όλους, δεν θα έχουμε καμιά δικαιολογία, απολύτως καμιά δικαιολογία. Θα πούμε, Κύριε, δεν γνωρίζαμε τι ζητάς από εμάς. Εδώ τα ανθρώπινα δικαστήρια, τα ανθρώπινα δικαστήρια, δεν σηκώνουν τη δικαιολογία, δεν γνωρίζα τον νόμο. Πέφτει, πελέχει. Άγνοια νόμου δικάζεις. Ναι, τελείωσε, δεν χωράει άγνοια νόμου. Για εκείνο το μεγάλο θέμα, την κατάκτηση της αιώνιας ζωής, έχουμε βέβαια και ξέχωρα από το γραπτό νόμο, εδώ, τον άλλο εδώ στη συνείδηση που φωνάζει και τον άλλο τη φύση. Και αυτή μιλάει. Και με τα δέντρα και με τα πτηνά και με τα ζώα. Και αυτά ακολουθούν το λεγόμενο φυσικό νόμο. Την εντολή που έχει βάλει στις πλάτες τους στα φυσικά όντα τα άψυχα, ο μεγάλος νομοθέτης, ο κύριος μας. Δεν χωράει καμία απολύτως δικαιολογία. Το απολύτως είναι κυριολεξία να λέμε ότι δεν καταλαβαίνω τη γραφή. Δεν ξέρω γράμματα. Επαναλαμβάνω, είναι ένα καθήκον μας, είναι εντολή. Σήμερα, στην εκκλησία, στον Άγιο Ραφαήλ, που έγινε Θεία Λειτουργία, φώναζε πάρα πολύ δυνατά ο Απόστολος Παύλος το ανάγνωσμα και έλεγε «Ανάστα ο Απόστολος εκ νεκρών». Πεθαμένε, σήκω! Από τους νεκρούς από μέσα και επιφάφσισε το φως και αμέσως θα σε αγγίξει το φως. Αν δεν κάνεις το βήμα δεν το κάνω, είπες πολύ σωστά, διάβαζα συναξάρι. Το συναξάρι ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Βλέπεις τι κάνανε εκεί οι Άγιοι, εφαρμογή του Λόγου του Θεού, αλλά το βλέπεις στην πράξη εκεί. Και βέβαια κάνει και τη σύγκριση και λες, εγώ δεν είμαι εκεί, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω την νοσταλγία να είμαι με αυτούς εκεί. Πολύ μετράει και αυτό, το να έχεις την επιθυμία να πας μαζί με αυτούς που είναι σωσμένοι, που είναι ταγμένοι εκεί που βασιλεύει η Αγία Τριάδα. Το αν έκανες ή δεν μπορείς να κάνεις, δεν χωράει, άστο αυτό, άστο, είναι στα χέρια του, εσύ κάνε αυτό που σου ανήκει. Ο καθένας μας έχει, ο Κύριος μας το έχει πει αυτό το πράγμα, το έχει πει ο Κύριος, λέει, του δίνει, του δώσε 2 τάλαντα, του δώσε 3, του δώσε 5 τάλαντα, δεν ζητάει από όλους να είμαστε ο Απόστολος Παύλος. Ίδιοι. Δεν μπορεί να είναι αυτό
Γιατί δεν ένιωσε τη σοφία σου. Αλλά έλα όμως που και σε αυτό που το πρωί-πρωί το πήρε στη δουλειά και σε αυτό που το φώναξε στις 11 του έδωσε το ίδια λεφτά, ίδια πληρωμή. Ξέρει το αφεντικό πώς θα χειριστεί τα πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε. Και ούτε βλέπουμε την προαγωγή μας. Εδώ στον κόσμο που ζούμε. Όχι. Λοιπόν. Είναι από τα κεφαλαιώδη, επαναλαμβάνω, κεφαλαιώδη, καθήκοντά μας η μελέτη της Αγίας Γραφής. Γιατί αμέσως διαλύονται τα σκοτάδια που έχουμε μέσα μας. Ας μην το καταλάβουμε εμείς. Ας μην το καταλάβουμε τα σκοτάδια, όπως το είπα και προηγουμένως, φως ανέτειλε την σκιά θαλάτου καθημένης, αυτό το φως του Κυρίου περνάει μέσα μας. Αυτό το καταλαβαίνει η ψυχή. Και επαναλαμβάνω, για να μπω κυρίως, γιατί από την γραφή θα μελετήσουμε, ότι το να πω στον Κύριο δεν την καταλαβαίνω την Αγία Γραφή, ισοδυναμεί με τον βλαστημό. Μου δώσεις ένα βιβλίο που δεν το καταλαβαίνω. Εσύ φταίς και δεν φταίω εγώ. Είναι εντελώς λογικό αυτό που λέω, αλλά εξωφρενικό. Ναι, αλλά εξωφρενικό. Είναι και προφορικά όμως. Δεν μας δες μόνο το βιβλίο. Μιλάω για τη γραφή τώρα. Ναι. Για τη γραφή, για τη γραφή. Καθαρά πράγματα. Καθαρά. Καθαρά πράγματα. Εδώ άλλοι... Άμα δεν ξέρεις γράμματα... Εγώ έχω μάθει λατινικό αυτό αρχαία. Θέλω να μην διακόψω μετά, να πείτε τι θέλετε μετά. Θέλω να το τονίσω και το πράγμα. Έχουμε μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, αλλά και παλιά και σύγχρονα παραδείγματα, που φωνάζουν ότι ήταν εντελώς αγράμματοι και έμαθαν μόνοι τους γράμματα με μία από τις γραμμές γραφές. Λέει στο βίο του Αγίου Άντς Κωνσταντής, ο Άγιος αυτός που είναι μεγάλος Άγιος στη Ρωσία μέσα, δεν μπορούσε να μάθει γράμματα. Προσόντα διανοητικά δεν διέθετε. Και παρακαλούσε την Παναγία και έλεγε, Παναγία μου, εγώ ζητά από σένα να μάθω λίγα γραμματάκια να μπορώ να μελετά τον νόμο του Κυρίου. Αυτό σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους Εκκλησίας της Ρωσίας, έγινε αριστούχος στη συνέχεια στο σχολείο του, στη συνέχεια αριστούχος, δεν ιδέεται προσόντα, αλλά μετά έγινε αριστούχος. Και στην Εκκλησία πήγαινε, πριν πάει παπάς, και από βραδίσανε κυδωμένη εκκλησία. Και άνοιγε η πόρτα μέρα μέσα και τελείωσε και ο παπάς μέσα στην εκκλησία. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω. Το να προδιαθέτουμε τον εαυτό μας σε μία ολοκληρωτική αδυναμία, δεν την καταλαβαίνω τη γραφή, αυτό σημαίνει καταδίκη θάνατο της ψυχής. Καταδίκη πέρα για πέρα εις θάνατο. Όλοι μπορούμε, να κάνουμε αυτό το έργο που λέγεται μέλη της γραφής. Όλοι. Και αν δεν μπορείς, εγώ στο Βασίλειο, δεν ξέρεις γράμματα, θα πας στον άλλο δίπλα, διάβασέ μου ένα κομμάτι, κάνε οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, ορισμένοι. Διάβασέ μου, παιδί μου, που μου λέγε μια νουνά του σπιτιού μας, έλα εδώ παιδί μου, γράψε μου αυτό το γράμμα να στείλω στο παιδί μου που είναι μακριά. Κατά τον ίδιο τρόπο, ξέρεις, πήγες αυτό που ξέρει. Λοιπόν, Κύριε, λίχνος της ποσίμου, Κύριε, μέσα στο σκοτάδι πίχτρα που ζω, έλεγε ο Δαβίδ, ο νόμος σου, στα
Εγώ έχω για να βλέπω στη ζωή που περπατάω, στη γλώσσα τη δική μας, ένα λιγνάρι έχω. Το νόμο σου. Και στο δρόμο που πηγαίνω, φως τη στρίβη σου. Αυτό είναι το φως που περπατάω στους δρόμους. Ο νόμος ο δικός σου. Γι' αυτό και ο ίδιος λέει, το έχουμε δει, το έχουμε ακούσει δηλαδή στην Εκκλησία και μόνοι μας μελετήσει, να γράφει ο Δαβίδ που ξεκινάει στον πρώτο ψαλμό, μακάριος ανήρ, ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που δεν πήγε σε οδό ασεβών, εκεί που είναι παρέες ασεβών ανθρώπων που αρνούνται τον Θεό, που τον βλαστημάνε τον Θεό, σε οδό που υπάρχουν άνθρωποι αμαρτωλοί που υπερηφανεύονται για την αμαρτία τους, είναι οι έξυπνοι, είναι δεν ξέρω ποιοι είναι, ότι κάνουν το κακό και χαίρονται και λένε εμείς είμαστε αυτοί. Σε τέτοιο δρόμο ο οποίος δεν βάδισε είναι μακάριος. Αλλά δεν λέει ότι δεν έκανες αυτό, δεν έκανες εκείνο, είσαι μακάριος, αλλά και κάτι άλλο στη συνέχεια. Εκείνος που μελετάει το νόμο του Κυρίου μέρα και νύχτα, και εκείνος είναι μακάριος. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου μελετήσει ημέρας και νυχτός. Μελετάει ημέρα και νύχτα. Κύριε, πόσο αγάπησα τον νόμο σου, φωνάζει ο Δαβίδ, πόσο τον αγάπησα. Άρα δηλαδή, για να μην έχουμε αυτή τη μεγάλη νοσταλγία, να ανοίγουμε το λίγο των γραφών και να μελετάμε, σημαίνει ότι δεν έχουμε καλή, σωστή σχέση με τον Κύριο. Σχέση αγάπης. Την καθαρή σχέση της αγάπης. Δηλαδή δεν οφείλεται στον Κύριο το ότι εμείς δεν ανοίγουμε να διαβάσουμε. Σε εμάς που δεν ζητάμε με λαχτάρα να μας δώσει την επιθυμία να διαβάσουμε τις γραφές. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, εκεί δίνεται μία εντολή ζωντανή από τον Κύριο. Άκουσα, λέει, φωνή, λέει ο Ιωάννης, και γύρισε την προσοχή μου να δω πού ήταν η φωνή. Και η φωνή αυτή ήταν τόσο δυνατή, φωνή, λέει, θαλάσσιες ηχούσεις, κάπου έτσι το λέει εδώ πέρα παραπέρα. Και γύρισα, λέει, να δω. Και μου λέει, άκουσε, γράψε. Παρεμολύθηκε χαρτί που λέμε εμείς και γράψε. Για να δώσεις μερικές πληροφορίες στον πάρουμε έτσι, να κουνήσεις κάποιο κουδουνάκι του κινδύνου σε μερικούς στην Ασία, μερικούς επισκόπους. Σεπτά. Σε μερικούς επισκόπους. Θέλω να δούμε τι ακριβώς ζητάει από τον πρώτο, τον πρώτο επίσκοπο της Εφέσου, και να το σχολιάσουμε καλά, να το καταλάβουμε, γιατί είναι για μας γραμμένο εκείνο το βιβλίο. Στα χρόνια μας, στη ζωή μας. Είναι για μας γραμμένο, άλλο τα χρόνια μας και άλλο για μας προσωπικά. Τα ζούμε τώρα αυτά που θα ακούσουμε. Τώρα είναι στο... φτάνουμε για το κατοκόσμιο. Δεν ξέρω, νομίζω εγώ ότι πάμε για μεγάλα άλματα βρωμιά στην κοινωνία μας. Ναι. Μεγάλα άλματα. Λοιπόν, γράφει λοιπόν
Και παραγγέλει. Γράφει ο Ιωάννης και παραγγέλει ο Κύριος. Πες του, του Επισκόπου της Εφέσου, τα εξής. Είδα τα έργα σου και τον κόπο σου. Και τον κόπο σου. Και την υπομονή σου. Τα έργα σου, το κόπο σου και την υπομονή σου. Και ότι ου δίνει βαστά σε κακούς. Και ότι δεν αντέχεις να σηκώνεις βάρος κακών ανθρώπων. Δεν ου δίνει βαστάσαι. Δεν μπορείς να βαστίξεις, δεν μπορείς να αντέξεις τους κακούς ανθρώπους. Το βάρος τους. Αυτά είναι καλά γνωρίσματα άνδρα εκκλησιαστικού, αλλά και χριστιανού ανθρώπου. Το να έχει έργα, το προσέξουμε, να κοπιάζει και να δείχνει υπομονή πάνω στην πορεία των έργων της ζωής του. Τα βλέπει κανείς και λέει όντως Άγιος άνδρας. Και επίρασα τους λέγοντας εαυτούς Αποστόλους είναι. Μάλιστα σε βλέπω, του λέει, να βάζεις κάτω από έλεγχο και δοκιμασία εκείνους που έρχονται στην εκκλησία μέσα και λένε ότι είναι Απόστολοι, ενώ στην ουσία δεν είναι. Είναι ψευδοαπόστολοι. Και έβρες αυτούς ψευδείς. Υπέρασε δοκιμασία και έβρες ψευδείς. Θα σταθώ εδώ λίγο. Όλα αυτά, έργα, κόπο, υπομονή, αποστασιοποίηση από τους κακούς, γιατί το να συναγελάζεσαι, να συναζείς μαζί με μια ομάδα ανθρώπων που είχαν το λογούν εις βάρος της θρησκείας ή βλαστημούν ή ειρωνεύονται ορισμένα πράγματα που εμείς τα έχουμε ως πολυτιμότερο σαν κόριο φθαρμού. Αυτό δεν είναι δείγμα χριστιανικό. Σηκώνεις με αυτόν τον τρόπο, μάλλον ανέχεσαι να σου βρίζουν αυτά που δεν δέχονται, επουδενή να υβρίζονται. Να εμπέζουν τα αλλού παιχτής, όπως λένε, όπως λέει κάπου αλλού. Λοιπόν, και βρήκες μετά από έλεγχο τους παιδαποστόλους. Βλέπετε ότι μες στην εκκλησία, υπάρχουν αυτοί που είναι εντεταλμένοι από το Πνεύμα το Άγιο, όχι από οποιοδήποτε άνθρωπο, εντεταλμένοι. Μπορεί στις ημέρες που ζούμε δύσκολα να τους βρίσκουμε, αλλά όμως υπάρχουν. Αλλά όμως υπάρχουν. Βεβαίως. αυτοί είναι γνώστες των γραφών και ερμηνευτές. Μπορούν δηλαδή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οπλισμένοι όπως είναι, χωρί αδυσνόητα για μας, δύσκολα να τα καταλάβουμε δηλαδή, να μας τα απλοποιήσουν και να μας τα δώσουν να τα καταλάβουμε όπως καταλαβαίνουμε το όνομά μας. Και εδώ ο επίσκοπος της Εφέσου, ενώ στα λέγαμε δεσπότης που ήταν στην Έφεσο την τότε αποστολική εποχή, ήταν ένας με τέτοιες δυνατότητες πνευματικές, χαριτωμένος από το Άγιο Πνεύμα. Και έβλεπε με τα μάτια
του Άγιου Πνεύματος, ότι αυτοί που έχουν εισδύσει μέσα στην Εκκλησία είναι ψευδοαπόστολοι. Ποια εποχή ζούμε, ποια εποχή, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, μέχρι το 110 που πέθανε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Τότε που η Εκκλησία ήταν εν ακμή, να πούμε το νου μας, σε ακμή Εκκλησία, μπαίνανε οι Άγιοι Απόστολοι σε ναό ιδωλατρικού και έπαθανε όλα τα γράμματα κάτω. Γιατί ήταν στημένα από τον διάβολο. Και ο Κύριος για να δείξει ξεκάθαρα ότι ήρθε η βασιλεία του στη γη και ότι ήρθε ο Κύριος να φύγουν αυτά τα δαιμόνια από, από τον κόσμο, έτσι ορατά και ζωντανά, χτυπητά, έδειχνε ότι ήρθα και πέφτουν τα γράμματα κάτω. Γι' αυτό και βλέπουμε την τότε εποχή και ασθενείς να θεραπεύονται και τυφλοί με δύναμη των Αγίων Αποστόλων και νεκροί να ανασταίνονται. Πώς τα έφευγαν όλα αυτά τα μοιάσματα πάνω από τη γη? Πώς, με ποιο άλλο τρόπο? Θα έπρεπε οπωσδήποτε με τη δύναμη του πνεύματος αυτά να συντρίβονται όλα, όπως και συνέβαινε. Για αυτή λοιπόν την εποχή που μιλάμε τώρα, που Άγιοι άνδρες βασίλευαν, Άγιοι άνδρες βασίλευαν στην Εκκλησία, και εννοώ και τους Αποστόλους μέσα εκεί, βλέπουμε να έχουν παρισφρήσει και οι αντικείμενοι, οι εχθροί της Εκκλησίας, ψευδοαπόστολοι. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα εμείς και λέμε, ξέρεις, βρίσκεται σε χάλια ο χώρος ο πνευματικός, είτε στην Εκκλησία είτε οπουδήποτε άλλο χριστιανικός χώρος. Και εγώ σβάρνα με τους πολλούς. Σβάρνα με τους πολλούς. Αν ζούσα την τότε εποχή που γίνονταν αυτά, άλλο τρόπο ζωής θα είχα. Βρίσκουμε μια δικαιολογία. Αχ Χριστέ μου, να σε βλέπαμε. Πόσοι δεν τον είδανε και τον γεννηθήκανε. Πόσοι δεν τον είδανε και τον σταυρώσανε. Και πόσοι σήμερα σταυρώνουν από τους χριστιανούς. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι κάθε αμαρτία σας είναι και ένα καρφί που με σταυρώνετε πάνω στο σταυρό, εμείς βέβαια δεν το κατανοούμε. Αλλά ο Απόστολος Παύλος που ήταν διώκτης και τον πίστεψε και θυσιάστηκε για τον Κύριο, αυτός πραγματικά έβλεπε ότι όντως η κάθε αμαρτία από την πιο μικρή μεγάλη είναι ανασταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ξανασταύρωμα. Κύριε, να πάμε, είπαν στο αφεντικό οι εργάτες, να βγάλουμε τα αγκάθια από το χωράφι, γιατί εμείς πήραμε καλό σπόρο. Και βλέπουμε τώρα για κάθε το χωράφι. Οι Απόστολοι όντως έσπηραν καλό σπόρο. Αλλά πήγε ο αντικείμενος που δουλειά του είναι να σπέρνει το σπόρο τα αγκάθια και έσπηραν αγκάθια. Ψευδοαπόστολους, να ο Άριος με την άργηση του Χριστού ως Θεού και λοιπά. Συκοφαντίες. Αυτά από τότε που ήρθε ο Χριστός και πριν Χριστού υπήρχαν και θα υπάρχουν. Και πρέπει να έχουμε το νου μας να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε και τα πράγματα. Πώς θα τα ξεχωρίσουμε αν δεν μελετάμε ή αν δεν ακούμε εκείνους που γνωρίζουν τις γραφές και τις μελετούν και τις ερμηνεύουν? Πώς, παρακαλώ, τόσοι άνθρωποι χαρτοπέζουν εκεί πέρα. Συζητάνε πολιτικά, συζητάνε οτιδήποτε άλλο. Ώρες κάνουν ολόκληρες και δεν αδειάζουν λίγο να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους. Και αν το θεωρείτε εσείς, και εγώ από την άλλη μεριά, ότι είναι μικρό έργο αυτό που γίνεται εδώ πέρα, βρισκόμαστε σε λάθος όλοι μαζί. Σε λάθος όλοι μαζί. Γιατί? Γιατί είναι του Κυρίου εντολή αυτή. Αυτός έβαλε, λέει, μέσα στην Εκκλησία τους προφήτες, τους Αποστόλους, δασκάλους, λέει.
Ξεκάθαρα το λέει. Τους δασκάλους. Γιατί τους έβαλε. Και έπειτα πώς θα δοθεί ο λόγος του Θεού χωρίς να υπάρχει ο κήρυκας. Ακριβώς. Άμα πούμε ποιος είναι ο κήρυκας, καταγγέλουμε τον Κύριο. Το καταγγέλουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έχει επικοινωνία ο Κύριος με εμάς. Ανθρώπους θα ορίσει. Ώστε φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα να συνεργαστούμε για να πάμε και εμείς κοντά Του. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που λέμε, που είναι ταγμένοι μέσα στην Αγία Γραφή. Εδώ λοιπόν πρόκειται, γι' αυτό τα λέμε και ένα πράγμα, να κατανοήσουμε σωστά, πολύ σωστά, ότι κάτοχος γνώστης των ρημάτων του Κυρίου, ο επέσποπος της Εφέσου, ξεκαθάριζε πολύ, με, λέει εδώ πέρα, επίρα σας. Το επίρα σημαίνει δοκίμασες, έλεξες και βρήξε ότι αυτοί που έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία, τα γκάθια αυτά, είναι ψηλά Απόστολοι. Γνώστης των γραφών. Καθήκον μας, επαναλαμβάνω, η μελέτη της γραφής. Και προχωράμε παρακάτω. Και υπομονή να έχεις, δεν είναι μικρό πράγμα, να βγάλεις τα αγκάθια, να πετάξεις τον κακό, τον ψευδαπόστολο έξω, αυτό αν είχε χρέος και να τον πετάξει έξω. Να τον πετάξει, ούτε καλημέρα μην του πει. Του λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτός που είναι αιρετικός, μια-δυο φορές το συζήτησες εφόσον εσύ είσαι καταρτισμένος και δεν σε άκουσε ούτε καλημέρα. Έστω ως περοεθνικός να είναι για σένα προσωπικά όπως είναι ο Ιδωλολάτρης και ο Τελώνης. Λέω ο Κύριος. Έφτω από τη μάνδρα μου. Τώρα εμείς το έχουμε κάνει όλα έτσι ανακατεμένα. Με όλους κάνουμε παρέα, με όλους δεν χαμπαρίζουμε τι κουβαλάει ο άλλος που έρχεται δίπλα μας. Όχι, έχουμε την αδυναμία να μην τον προσβάλλουμε τον Α. Δεν είναι θέμα προσβολής. Όχι, είναι θέμα άγνοιας. Εσύ το θέλουμε εκεί το μεγάλο λάθος. Θέμα άγνοιας. Λοιπόν. Και ευάστα σας δια το όνομά μου. Και ευάστα σας. Το ευάστα σημαίνει ότι έκανες πολύ μεγάλη υπομονή για το δικό μου όνομα. Καταλογούμε τι μπορεί να έχει συναντήσει αυτός ο επίσκοπος της Εφέσου. Στο έργο του. Ότι συναντούσε μια Απόστολη εποχή εκείνη. Ευάστα σας, δηλαδή είχες γερούς τους ώμους σου και ό,τι σου ερχόταν επάνω εσύ το κράταγες γυρά, το σήκωνες το βάρος. Το άντεξες που λέμε. Αλλά έχω, είσαμε εκεί λοιπόν, Άγια. Τελείωσε. Όλα Άγια. Το έχεις τα παράπονα. Ναι. Αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Αυτά λοιπόν που έκανε, που έδειξε, ήταν μια περίοδος γεμάτη από καταδραγμούς, διωγμούς, φεδαποστόλους κλπ. Που τους αντιμετώπισε στεναρά. Αλλά ακολούθησε μια άλλη περίοδος μετά, πτώσεως. Και τη χαρακτηρίζει εδώ ο Κύριός μας δια του Αγίου Πνεύματος με τις εξής λέξεις, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Δεν οφείλεται αυτή η πτώση σε δική μου απουσία, γιατί εγώ σε άφησα και εσύ έπεσες. Αλλά εσύ με άφησες και έπεσες. Γιατί άφησες την αγάπη που είσαι πριν. Όταν λοιπόν πάβει να υπάρχει αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου, και επαναλαμβάνω, η αγάπη φαίνεται από τη συναστροφή που κάνουμε με έναν άνθρωπο. Έχω ένα φίλο, με αγαπά και τον αγαπάω. Τον λαχταράω και με λαχταράει. Από άφησε αγάπη χωρίζονται οι φίλοι. Δεν αγαπάς τον Κύριο. Τελείωσε, γίνεται η αποστασιοποίηση. Φύγες από εκεί και εγώ από εδώ. Εδώ λοιπόν το λέει ξεκάθαρα, την αγάπη σου την πρώτη την άφησες.
Χτυπάει λοιπόν το καμπανάκι. Μνημόνευε! Μνημόνευε! Φέρε εδώ στο μυαλό σου και βάλ το καλά. Πόθεν πέπτοκας, από πού έχεις πέσει. Από πού έχεις πέσει. Ξέρεις με αυτό το πράγμα. Σου λέει κάτσε κάτω, βάλ τον εαυτό σου. Σκέψου τι τότε έκανες. Και τι κάνεις τώρα. Και τι κάνεις τώρα. Αυτό σημαίνει έλεγχο εσωτερικό. Επαγρύπνησε καλά, βλέπε ότι έχεις πέσει, γιατί είναι κρίμα να είσαι πεσμένος και να μην το καταλαβαίνεις. Είναι κρίμα και είναι το λάθος το δικό μας όλο αυτό. Είναι. Νομίζουμε ότι εμείς αγαπάμε τον Κύριο. Στο νόμισμα έχουμε μείνει μόνο. Η ουσία είναι αυτή. Αγαπάς, θυσιάζεσαι. Δεν αγαπάς, δεν θυσιάζεσαι. Το λέει ο Κύριος. Λέει, εγώ θεωρώ φίλο εκείνο που θυσιάζεται για τον φίλο του. Γιατί εγώ σας έχω φίλους όλους σας. Και θυσίασα τον εαυτό μου για εσάς. Λέει ο Κύριος. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει στο μέσον φίλων η καθαρή αγάπη. Καθαρή αγάπη που δεν έχει δόλο, δεν έχει υπόκριση, τέτοια πράγματα καθόλου. Με τον Κύριο δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δόλο στην αγάπη. Δεν χωράει ανάμεσά μας τον Κύριο. Πνευματική αγάπη. Ναι, να πούμε Κύριε, ξαγαπάμε, ξέρεις. Αλλά έχουμε και την αυτούλη μας, θέλω να το περιποιηθούμε λιγάκι. Λοιπόν, προχωράω και τελειώνω λίγο εδώ πέρα. Σκέψου λοιπόν από πού έχεις πέσει και μετανόησον. Και μετανόησον. Όλοι μας, όλοι μας, βρισκόμαστε σε αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα. Άλλοτε νιώθουμε ότι περπατάμε με τη χάρη του Θεού και άλλοτε βλέπουμε να είμαστε μέσα στο χάος. Αυτό είναι μια αλήθεια για εκείνο που περπατάμε στη ζωή χριστιανική. Για εκείνο που δεν έχει σχέση με τα Θεία, εκείνος περπατάει πάντα αστέρεα. Γιατί πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος του κόσμου. Τελείως. Ο πνευματικός άνθρωπος τον κάνει, του δίνει ο Κύριος τη χάρη και τη δύναμη να αισθάνεται ότι περνάει από μέσα η χάρη του. Αλλά και τον αφήνει όπως αφήνει τον μωρό να περπατήσει και γυστάει και βαφτεί κάτω για να προσέξει λιγάκι. Για να προσέξει λίγο. Το πολύ δεν το βάλει ο Κύριος στην προσοχή. Μετανόησε λοιπόν. Η μετάνοια είναι το έργο εκείνο που μας φέρνει κοντά στον Χριστό. Ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλό είπε μια Κυριακή πριν ο Τελώνης κατάλαβε ότι ήταν πεσμένος μια ζωή και το κατάλαβε του φώναξε η λάστη τίμη του αμαρτωλό. Και ο άλλος από δίπλα ο Φαρισαίος φώνασε «Δεν είμαι σαν κι αυτόν!» Τον κατηγορούσε. Τον κατηγορούσε. Και δεν ίδρωνε το αυτί του που τον κατηγορούσε. Καλά κάνει και μου τα λέει. Καλά κάνει γι' αυτό σήμερα. Καλά κάνει και μου τα λέει. Αλλά άμα είμαστε έτσι να δείξουμε μετάνοια γιατί είδεμοι αν δεν μετανοήσουμε, ήδεμη, έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Πόσο ετών είσαι, Ιωσήφ? Δεν ξέρεις πότε θα έρθω. Πόσο ετών είσαι? 73. 66. Τώρα, αλληλοκαταλαβαινόμαστε. Από ό,τι γίνεις μέχρι τώρα, πόσο καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει χρόνια? Τίποτα. Τίποτα. Το ταχύ είναι αυτό. Έρχομαι ταχύ.
Και να φανταστούμε να είναι το ταχύ η ώρα του θανάτου και να μην το περιμένουμε. Αλίμονο σε εμάς πέρα για πέρα. Και λέει τώρα, και κινήσω σου την λιγνία εκ του τόπου αυτής. Και θα κουνήσω το λιγνάρι, δηλαδή με άλλα λόγια εσένα θα σε καταργήσω από εκεί που σε έχω ορίσει ως επίσκοπο. Θα σε καταργήσω. Εάν μη μετανοήσεις, εάν δεν μετανοήσεις, δεν του λέει ξέρεις θα έρθει και στο πάρω, αλλά μακροθυμεί, μακροθυμεί, θυμηθείτε το, τον δούλο εκείνο που του είχε δανείσει ο κύριος του τα χρήματα και όταν ήρθε και το κύριος και τα ζήτησε, σε παρακαλώ, λυπήσουμε, του λέει, δώσε μου λίγο χρονικό διάστημα να μπορώ να τα βρω τα χρήματα. Μακροθύμησον επεμή, του λέει. Δείξε μακροθυμία σε μένα, ναι. Ο Κύριος μας το λέει εδώ. Σε κάθαρα πράγματα, λέει. Θα κουνήσω το λιγνάρι, θα σε καταργήσω, εάν δεν μετανοήσεις, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, να δείξεις τη μετάνοια. Καταλάβεις πώς έχεις πέσει. Ναι, να καταλάβει που έχει πέσει, να κατανοήσει ότι υπάρχει και χρονικό διάστημα μετανοίας. Σε αυτό βρισκόμαστε εμείς τώρα. Τώρα που κυλάει ο χρόνος της ζωής μας και τρώμε μπροστά μας, αυτό το λίγο που δεν ξέρουμε αν πάμε σπίτι μας. Πόσο και λίγο. Αυτό το λίγο ένα κυριαλέσιο μας φέρει στο παράδεισο μέσα. Πόσο λίγο είναι. Ναι, λοιπόν. Και εδώ παραγγέλει και τελειώνω. Ο έχονους, εκείνος που έχει αυτιά, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος χωρίς αυτιά, αλλά δεν εννοεί τα αυτιά από εδώ πέρα. Εδώ. Ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει της Εκκλησίας. Ας ακούσει στην ψυχή του μέσα, πλησίασε κάποιος ένα γέροντα και του λέει, γέροντα, κάνω την προσευχή μου δυνατά και κουράζομαι. Έχεις... Δυνατά και κουράζομαι. Και του λέει ο γέροντας, με παιδί μου, άκουσε. Θα έχεις το βιβλίο, θα δικάσεις από μέσα σου. Γιατί ο Μωυσής προσευχότανε από μέσα του και ο Θεός του έλεγε, γιατί φωνάζεις. Τι βοάς πρόσμε, γιατί φωνάζεις, που σημαίνει ότι από εδώ μιλάμε και από εδώ ακούμε τα πνευματικά θέματα. Από εδώ, δεν είναι από εδώ. Τελείωσε. Και η Εκκλησία μας και σήμερα πάλι παρέγγειλε ο Απόστολος Παύλος λέει, να περνάει η μέρα σας άδοντας και ψάλλοντας. Ψάλλοντας, να ημείτε το Κυρίο δηλαδή, ενωδές πνευματικές, με οδές πνευματικές. Αυτό σημαίνει, τραγουδίστε τον Κύριο, αν δεν τραγουδάει η ψυχή, δεν βγήκε και από εδώ καθόλου. Από εδώ είναι το θέμα όλο. Όχι το θέμα όλο. Και λέει τώρα εδώ λοιπόν, ο έχονους, εκείνος που έχει αυτιά να πιάσει το μήνυμα, ακουσά το, ας ακούσει τι, λέγει το πνεύμα της Εκκλησίας. Και αφού ακούσει, τελειώνω. Τον εικόντι σε εκείνον που θα είναι ο νικητής, τον εικόντι στο νικητή, δώσω αυτό φαγή, θα του δώσω να φάει, εκ του ξύλου της ζωής. Από το ξύλο της ζωής. Ο έστεινε το μέσο του παραδείσου του Θεού μου, που είναι στη μέση του παραδείσου του Θεού μου. Κλείνω. Θέλουμε να δούμε, ανάβουμε το φως. Και μάλιστα έχουν και προβολή ορισμένες φορές.
Ναι. Περπατάμε στο σκοτάδι, πέφτουμε και τσακιζόμαστε. Θέλουμε να δούμε, αλλά στα πνευματικά δεν έχουμε ένα απλό φως. Έχουμε μπροστά μας τον ίδιο Χριστό, τον ίδιο Δικαιοσύνης. Ο έχονότα ακούει να ακουέτω. Αυτό γίνεται κατανοητό από τη στιγμή που ως ένα από τα πρώτα καθήκοντα, δεν υπάρχει, δεν μπορώ εδώ, να ανοίξουμε να μελετήσουμε την Αγία Γραφή. Είναι καθήκον, είναι ρητή εντολή του Κυρίου, οποιαδήποτε άλλη πρόφαση είναι δικαιολογία μας. Η μελέτη της Γραφής θα μας βγάλει μέσα από τα σκοτάδια και τότε αφού δούμε θα πούμε είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο δρόμος. Αμήν. Μπορείτε να πείτε. Να πείτε καλά. Το σημερινό θέμα με άγγιξε με τον Απόστολο Θωμά. Και μου το φαίνει το θέμα ότι ακριβώς είναι αντιγραφή του σημερινού θέματος. Ότι ο Απόστολος Θωμάς δεν πίστευε ότι ο Κύριος του είχε αναστηθεί και όταν βρέθηκε με τους μαθητές και ο Κύριος κοντά, ο Κύριος άνοιξε την αγκαλιά του, έδειξε στον Απόστολο Θωμά και πήγε κοντά και για να δει, γιατί ο Κύριος ήξερε πρωτού ο Απόστολος Θωμάς, διότι είναι ο Ων, αυτός που, που ξέρει τα πάντα. Που υπάρχει. Ναι, που ξέρει τα πάντα και λέει, Θωμά, έλα, λέει, στον Κύριό σου και πήγε και ακούμπησε το χεράκι του να ψηλαφίσει. Και αυτό που μου κάνει εμένα είναι ένα μεγαλειώδης και με συγκλονίζει μέσα μου, είναι ποιο. Ότι ενώ ο Απόστολος Θωμάς είπε με το άγγιγμα «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», έκανε μία ομολογία, λέει ο Κύριος αμέσως «Μακάρι μη δόντες και πιστέψατες». Δηλαδή, αυτοί που δεν θα με βλέπουνε, αλλά θα με ψηλαφίζουνε, στο νόμο αυτό που είπε σήμερα εδώ, αυτοί θα είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο μακάρι. Δηλαδή θα έχουν μεγαλύτερες απολαβές, διότι η πίστη τους θα είναι πολύ πιο μεγάλη. Εύχομαι το πνεύμα το Άγιο, όπως υπόθηκε, να το αναζητούμε για να μας φωτίσει να είμαστε εκεί. Θυμάσαι, ξεκινώντας από την Αγία Κατερίνη για να πάμε στην Αγία Κορυφή, πάει πάντα νύχτα. Και τι λέμε, εκεί είναι σκοτάδι, θα πάρουν κάποιο φως. Και κάνουμε την κίνηση αυτή παίρνοντας το φως για να μην πέσουν. Συνεπώς, εάν σκεφτούμε, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η Αγία Γραφή είναι το φως, πρέπει να τη διαβάζουμε για να μην πέσουν. Εδώ είναι το φως της ζωής, εκεί είναι το φως της πνευματικής ζωής. Το πνευματικό. Αυτό πρέπει, χωρίς να διαβάζουμε, είμαστε στο σκοτάδι. Εντελώς σκοτάδι. Εντελώς το σκοτάδι. Είμαστε ελεημένοι όλοι μας. Ελεημένοι όλοι μας. Μπορείς να ισχυριστείς, απάντησέ μου, στο λέω και θα πατάω, με ένα ναι ή με ένα όχι. Ότι θα πεις στον Κύριο αύριο, Κύριε, δεν μπορούσα να ανοίξω τη λέξη να διαβάσω. Είναι δυνατό ποτέ να το πεις. Δεν το θυμάσαι να το πεις. Πώς θα το πεις. Άρα δεν τολμάς να το πεις. Μα ούτε και θα είσαι μπροστά του το πεις. Γιατί αυτοί που, που έχουν μια τέτοια σκέψη, καμία σχέση με τον Κύριο δεν έχουν. Ακριβώς. Καμία σχέση. Απολύτως. Λέει κάποιος και μια όμορφη απάντηση υπάρχει σε αυτό που θα πω τώρα. Είναι αυτό που είπε ο πλούσιος, στείλε τον Λάζαρο, λέει. Κάτω, στείλε τον Λάζαρο κάτω, να δουν και να πιστέψουν. Mm. Λοιπόν, πόσο ευεργετικός είναι ο Κύριος μας που δεν είναι δικτάτορας. Γιατί το λέω αυτό, θα το καταλάβετε αμέσως. Εάν
Ο καθένας μας είχε και μια χειροπιαστή έτσι απάντηση, ότι ξέρεις, ναι, είδα ότι υπάρχει αυτό εκεί πάνω. Θα υπήρχε ελευθερία στην εκλογή. Δεν θα, με το ζόρι θα τα κάναμε τότε το καλό. Ποια αξία θα είχε το καλό. Όταν βλέποντας κάνεις, αυτό σημαίνει ότι σου αχρηστεύει πέρα για πέρα τη λογική, την ελευθερία ο Κύριος. Έτσι λοιπόν σου λέει, ελεύθερα προχώρα, σου δίνω και εγώ τον φωτισμό και δεν θα σε αφήσω έτσι. Μόνο αυτή η σχέση όμορφη θα σε φέρει κοντά στο δρόμο, αλλιώς, μα το ίδιο και εδώ. Προχώρα μέσα στις γραφές και θα δεις αυτό που θα δεις. Δεν γίνεται να μην δεις. Δεν υπάρχει λοιπόν δικαιολογία, Βασίλια, το να πεις δεν μελετάω. Τι φταίει, Βασίλια, τι θα φταίει να μελετάω. Βαρετό. Τι πάει βαρετό. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, πώς δεν βαριέσαι να μην φας. Σωστό. Αλλά τρως για να στέκεις τα πόδια σου. Σωστό. Γιατί να μην διαβάσεις να στέκεσαι πνευματικά σωστά. Σωστό, πέρα για πέρα. Δεν νομίζω. Τα άλλοι ασχολούνται με τα περιοδικά, με τέτοια, με διάφορα. Και δεν ανοίγουν ένα βιβλίο του Θεού. Κανένας. Και του λέω, γιατί να μην ανοίξει αυτά, διαβάζει και αυτό με αυτό. Αυτό βλέπω. Ξέρεις τι. Μα τι να λέει ρε Χριστιανέ μου, αυτά το γράψαν οι Απόστολοι, το γράψαν οι άνθρωποι που συζητήσαν με το Θεό μαζί. Και πάλι, και μου λες εσύ γράψαν αυτοί και τι λέει, ψέματα λένε, τα περιοδικά για το ένα για το άλλο. Δεν καταλαβαίνω την Αγία Γραφή, τι να... λέει ο Αλφα. Ποιος το λέει, δεν συγχωρείς, συγγνώμη, εγώ έχω μάθει αρχαία από τη... Αλλά και το άλλο. Τάματα, το ένα, το άλλο και μετά λέει, εκείνο είναι, διαβάζω από την άλλη, διαβάζω από την άλλη. Είδες τι πολύ εύκολο, όπως είχαν να καταλάβουμε. Ήταν αγραμματικοί. Ναι. Γιατί οι γραμματικές σας γνώσεις είναι φτωχές. Έχουν τα βιβλία των Αγίων Πατέρων, το οποίο τους τα λένε πολύ άλλα. Πολύ απλά. Όλες οι ερμηνείες των Αγίων Πατέρων ασχοληθήκανε για την Αγία Γραφή και στα λέει. Αρκεί να παραζητήσεις όμως. Και αν δεν ξέρεις που τα πουλάνε, ρώτα αυτόν κάποιον και θα σε καθοδηγήσει. Βασίλη, ξέρεις τι θυμίζει αυτό το «όχι, δεν διαβάζω». Θα πω ένα ανέκδοτο ωραίο. Τα ξέρω. Όχι, ένα ανέκδοτο ωραίο που μπορεί να έχω ξαναπεί, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Γινότανε μία συνεδρία σε ένα δήμο. Και πήρανε απόφαση την παλιά εποχή να βάλουν φώτα στους δρόμους. Ένας από αυτούς, δεν θα βάλουμε, δεν έχουμε λεφτά, φώναζε. Πού θα τα βγουν τα λεφτά. Τελικά βάλανε φώτα και αυτός ο κύριος που φώναζε συνελήφθη να κλέβει. Α, γι' αυτό τον εμπόδιζε το φως. Αυτοί λοιπόν που λένε, δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Αποφεύγουν το φως. Γιατί εδώ μέσα στο φως θα βρουν ότι τι δεν πρέπει να κάνουν. Και σου λέει, δεν χρειάζεται να κάνω απλά τη δουλειά μου. Καλά δεν είπε και αυτός ένας. Εγώ δεν διαβάζω και δεν ακούω γιατί μεθαύριο πρέπει να απολογηθώ, να ξέρω πού να ράπω. Ενώ έτσι θα με ρωτήσει λέει ο Θεός. Ναι, σωστά. Κουτο έξυπνο. Κουτο έξυπνο το πράγμα. Πες κουτο πόγερο λίγα. Α, καλά, πού το. Λοιπόν, δεν σημαστά. Το λέω. Οκτώ είμαι. Το θέλω μαζί. Πως και εμείς αφίεμε εις ο φιλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά αρίστε ημάς από το πονηρό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε τους μας. Αμήν. Ωραία είμαστε σήμερα, πάρα πολύ ωραία.